Θέλω να καλημερίσω σήμερα τον κύριο Γιώργο Μενεσιάν, διεθνολόγο, επικεφαλής ομάδας Μέσης Ανατολής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο και μέλος του ΕΛΙΣΜΕ. Καλημέρα κύριε Μενεσιάν. Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη. Για τους Αρμενίους είναι μια βαριά ημέρα. Ημέρα μνήμης αλλά και βαριά μέρα ταυτόχρονα. Είναι μια πολύ βαριά μέρα. Είναι μια μέρα που οι Αρμένοι απανταχού σε όλο τον κόσμο, όπου και αν βρίσκονται, θυμούνται τι έχουν περάσει οι πρόγονοί τους. Γιατί ούτως ή άλλως, για το λέω απανταχού, διότι ναι μεν και στην Αρμενία πολλοί είναι απόγονοι προσφύγων οι οποίοι έφτασαν στην Αρμενία τη σημερινή τότε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, όμως και στον υπόλοιπο κόσμο όλοι όσοι είναι Αρμένοι φυσικά είναι οι απόγονοι όσων αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πατρογονικές τους εστίες, να καταφύγουν σε γειτονικές και σε άλλες χώρες και να φτιάξουν εξ αρχής τη ζωή τους με πάρα πολλά προβλήματα σε κάθε χώρα ξεχωριστά. Επομένως είναι μια πολύ δύσκολη μέρα, θυμούνται, αλλά πέρα από τη δύσκολη μέρα είναι και μια μέρα που οι Αρμένοι σε όλο τον κόσμο θυμίζουν ότι επέζησαν, ότι επιβίωσαν και ότι τα σχέδια εκείνα των νεότερων τελικά μπορεί να άδειασε εισαγωγικά η Δυτική Αρμενία, η οποία τότε λεγόταν η Οθωμανική Αρμενία, δηλαδή η σημερινή Ανατολική Τουρκία, όμως δεν κατάφεραν να εξοντώσουν το αρμενικό έθνος. Επομένως, μαζί με τον πόνο και τη μνήμη, υπάρχει και ένα μήνυμα που λέει ότι εμείς είμαστε ακόμα εδώ, επιμένουμε για τα δίκαια, για τη δικαίωση, για την αποκατάσταση και της ιστορικής αλήθειας η οποία δυστυχώς βάλεται. Πρέπει να πω ότι μία από τις τελευταίες χώρες με διάταγμα που αναγνώρισε την ημέρα ως ημέρα μνήμης στη γενοκτονία των Αρμενίων είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, επί Biden. Αυτό το διάταγμα προκάλεσε και τη μνήμη του τουρκικού κράτους. Παρόλα αυτά, το ερώτημα εδώ είναι αν συμμερίζεστε και ως διεθνολόγος την άποψη ότι ουσιαστικά η γενοκτονία του αρμενικού λαού είναι και η πρώτη μαζική εθνοτική σφαγή του 20ου αιώνα. Κοιτάξτε, η πραγματικότητα είναι ότι η πρώτη μαζική σφαγή τέτοιου τύπου είχε γίνει στη σημερινή Ναμίμπια από τους Γερμανούς αποικιοκράτες το 1904. Ωστόσο, στον τότε γνωστό κόσμο, διότι οι αποικίες αυτές ήταν, οι περισσότεροι δεν τις γνώριζαν, είναι η πρώτη γενοκτονία που έγινε, αν θέλετε, στα πέριξ της Ευρώπης, που ήταν τότε και το κέντρο του κόσμου, μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και η οποία όμως, σε αντίθεση με την σφαγή που σας είπα στην Αφρική, είχε και πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο. Εσείς είπατε κάποια πράγματα. Είπατε ότι αυτή η γενοκτονία ενέπνευσε τους Ναζί να πραγματοποιήσουν το ολοκαύτωμα, αλλά και τις μαζικές σφαγές των Πολωνών, των Τσιγκάνων και άλλων τέλος πάντων ομάδων. Και φυσικά αυτή η γενοκτονία, η γενοκτονία των Αρμενίων, καθόρισε και το μέλλον μεταξύ άλλων και των λοιπόν χριστιανικών εθνοτήτων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δηλαδή των Ελλήνων, του Πόντου, της Ιωνίας, έτσι πάω από παντού, των Ασσυροχαλδαίων, των Ασσυρίων, μια γενοκτονία άγνωση στο πολλούς, οι οποίοι εξοντώθηκαν πλήρως και δεν έχουν και κάποιο κράτος για να σήμερα, αλλά και των Μαρονιτών Χριστιανών, όπου τότε οι Νεότουρκοι διοργάνωσαν έναν τεχνητό λοιμό, ο οποίος εξέντωσε το 60% του χριστιανικού Λιβάνου τότε. Επομένως, αυτή η γενοκτονία, πέραν από το αντίκτυπο που είχε μελλοντικά στα σχέδια του Χίτλερ, επηρέασε και τη μοίρα των λοιπόν χριστιανικών κοινοτήτων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Εξάλλου πάρα πολλοί πιστεύουν ότι ήταν τμήμα του συνολικού σχεδίου των Νεότουρκων να εξοντώσουν τους μη μουσουλμανικούς πληθυσμούς της Αυτοκρατορίας, αλλά όχι μόνο τους μη μουσουλμανικούς, διότι για παράδειγμα, και αυτό είναι επίσης άγνωστο, το 1916 ξεκίνησε και ο μαζικός εκτοπισμός μουσουλμάνων Κούρδων από την Ανατολία, οι οποίοι είχαν στρατολογηθεί ένα χρόνο νωρίτερα για να εξοντώσουν τους Αρμενίους. Ένα χρόνο αργότερα είδανε ότι και αυτοί έπεσαν θύματα του παντουρκισμού
η οποία αυτή η ιδεολογία επικρατούσε πλέον στα πράγματα στην Τουρκία με την άνοδο των νεότουρκων. Η διαφορά όμως με τους Έλληνες, οι οποίοι όλοι γνωρίζουν τι είχε συμβεί στους Έλληνες στις αυτοκρατορίες ήδη από το 1913-14, η διαφορά είναι ότι οι Αρμένοι δεν στοχοποιήθηκαν μόνο από το νεοτουρκικό καθεστώς όπως έπαθαν οι Έλληνες, αλλά η γενοκτονία, αν θέλετε, κατά πολλούς είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Είχε ξεκινήσει επί του Αμπντούλ Χαμίτ, του Δευτέρου, ο οποίος ήταν ο τελευταίος σουλτάνος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ο οποίος είχε αναπτύξει τον λεγόμενο πανισλαμισμό, τον Οθωμανικό πανισλαμισμό, και γι' αυτό και ο Αμπντούλ Χαμίτ ο Δεύτερος ήταν το πρότυπο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν όλα αυτά τα χρόνια που αναπτύχθηκε ο λεγόμενος Νεοοθωμανισμός. Και τότε, επί Αμπντούλ Χαμίτ του Δευτέρου, ξεκίνησαν οι μαζικές σφαγές και στην Ανατολία και στην Κωνσταντινούπολη και στην Κιλικία, όπου εκατοντάδες χιλιάδες Αρμένοι σφαγιάστηκαν και περίπου μισό εκατομμύριο εγκατέλειψαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία τότε, κυρίως για την ρωσική συσσαγωγικά Αρμενία, δηλαδή για τη σημερινή Αρμενία που τότε βρισκόταν υπό ρωσικό έλεγχο, αλλά και πήγαν και σε άλλες χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Δυτική Ευρώπη και το καθεξής. Επομένως, η γενοκτονία του ξεκίνησε το 2015, ήταν μια συνέχεια, και τα απομεινάρια των Αρμενίων τα εξόντωσε φυσικά ο Κεμάλ μετά, όταν ανέλαβε, όταν επικράτησε στην Τουρκία, σφάζοντας και τους Αρμενίους της Σμύρνης φυσικά, όπως μαζί με τους Έλληνες γείτονές τους, και τους Αρμενίους της Κιλικίας όταν οι Γάλλοι εγκατέλειψαν την περιοχή, και φυσικά και τους Αρμενίους στον Κάυκασο όταν μαζί με τους Μπολσεβίκους επιτέθηκαν στην πρώτη Αρμενική Δημοκρατία τότε, η οποία ιδρύθηκε το 1918 και κατέρευσε το 1920, όταν και μαλιστές και Μπολσεβίκοι μαζί επιτέθηκαν και την κατέλαβαν και την κατέλυσαν. Τώρα, θέλω κύριε Μενεσιά να σας ρωτήσω, είμαστε 109 χρόνια μετά, έχει περάσει από 1000 μύρια κύματα το αρμενικό, οι Αρμένοι της Διασποράς είναι αρκετοί, είναι αρκετά εκατομμύρια και στις Ηνωμένες Πολιτείες, το επίδικο όμως είναι ο χώρος που ορίζεται ως κρατική οντότητα Αρμενίας 109 χρόνια μετά, και μετά τα αποτελέσματα μιας επίθεσης αστραπής του Αζερμπαϊτζάν στα αυτόνομα εδάφη του Αρτσάχ, τα οποία εγκαταλείφθηκαν πλήρως από τους Αρμενίους και έχει δημιουργηθεί μια νέα δημογραφική κατάσταση στην ίδια την Αρμενία. Αυτές τις μέρες που μιλάμε, θέλω να μου πείτε αν αισθάνεστε ότι πια για το κράτος της Αρμενίας τίθεται υπαρξιακό θέμα, και όχι μόνο δημογραφικά, αλλά και από την πίεση πια που αισθάνεται και από την Τουρκία και από το Αζερμπαϊτζάν, προδήλως το Αζερμπαϊτζάν, το οποίο δεν ζητάει μόνο, τώρα αυτές τις μέρες καθορίζουν σύνορα πάλι μετά την εκένωση του Αρτσάχ από τους Αρμενίους, ζητάει και διάδρομο στον οποίο να έχει εδαφικό λόγο για να συνδεθεί με το θύλακα του Ναχιτσεβάν. Είναι υπαρξιακά τα ζητήματα πια για το κράτος της Αρμενίας? 100% είναι υπαρξιακά τα ζητήματα, και αν θέλετε πριν μπούμε στην κουβέντα αυτή για το σήμερα, να πούμε ότι όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα στην Αρμενία συνδέονται με την γενοκτονία, διότι αυτή η καταστροφή που υπέστησαν οι Αρμένοι και πληθυσμιακά αλλά και εδαφικά, διότι ουσιαστικά χάθηκαν πολύ μεγάλα εδάφη, πολύ μεγάλες εκτάσεις οι οποίες κατοικούνταν από Αρμενίους, ανάγκασαν τους Αρμενίους να συγκεντρωθούν σε μια μικρή λωρίδα γης η οποία είναι ελάχιστα μεγαλύτερη από την Μακεδονία, και εκεί περίχληστη χωρίς θάλασσα, περικυκλωμένη από εχθρούς, να προσπαθούν να παλέψουν για να επιβιώσουν. Οπότε αυτό να το κρατήσουμε στο νου μας. Τώρα στο σήμερα, φυσικά και τίθενται υπαρξιακά ζητήματα, είναι σαφές. Το Αρτσάχ δυστυχώς ήταν η αρχή, αυτή η εθνοκάθαρση η οποία έλαβε χώρα τον Οκτώβριο, το Σεπτέμβριο του 2023,
Και θα ήθελα και όλα να σας ευχαριστήσω, διότι ήσασταν από τους λίγους που το ανέφεραν τότε. Δυστυχώς στα ελληνικά ΜΜΕ δεν υπήρξε η κάλυψη που θα ήθελε και θα έπρεπε να έχει, όπως έχουν άλλα ζητήματα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά αυτή η μεγάλη καταστροφή που υπέστησαν οι Αρμένοι στον Αγκόρνο Καραμπάχ ή αλλιώς Αρτάχ ήταν η αρχή. Δυστυχώς το Αζερβαϊτζάν, το οποίο τρεις δεκαετίες έλεγε ότι αυτό είναι το μόνο εμπόδιο για την ειρήνη, το Αρτάχ, άλλαξε τώρα ρότα, άλλαξε ρητορική και λέει ότι δεν μας φτάνει αυτό, θέλουμε κι άλλα, θέλουμε κι άλλα, θέλουμε κι άλλα. Και θέλουν πολλά, θέλουν τον διάδρομο που είπατε, ένας διάδρομος ο οποίος θα ελέγχεται ουσιαστικά από τους Τούρκους και τους Ρώσους ενδεχομένως, και το Αζερβαϊτζάν θα έχει λόγο εκεί, και δεν θα συνδέει μόνο το Αζερβαϊτζάν με τον φύλακά του, αλλά θα συνδέει και το Αζερβαϊτζάν με την Τουρκία. Mm-hmm. Και θα συνδέει την Τουρκία με την κεντρική τουρκογενή Ασία. Είναι αυτό που σας είπα και πριν. Ο παντουρκισμός συνεχίζει να υφίσταται δυστυχώς, και αυτός ο διάδρομος είναι το εργαλείο, είναι το μέσο για να πετύχουν αυτόν τον στόχο, ο οποίος φυσικά δεν είναι μόνο ιδεολογικός, έτσι, είναι και γεωοικονομικός, ενεργειακός, εμπορικός, διότι πρωτίσως είναι και τα οικονομικά εθνικά συμφέροντα των κρατών αυτών. Εν πάση περιπτώσει, είπατε μια λέξη κλειδί, γιατί για να είμαστε τώρα σοβαροί και σόφρονες σε αυτά που λέμε, η Ευρώπη, ο δυτικός κόσμος αυτή τη στιγμή είναι στα πόδια του ηγέτη του Αζερβαϊτζάν, διότι θεωρεί ότι κρατάει το ενεργειακό κλειδί. Πώς να τον μαλώσει, όχι να του πει τι κάνεις, πώς να τον μαλώσει. Business έχει μαζί του, μην τρελαθούμε. Έχει business, βλέπουμε κράτη, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στέλνουν, να προμηθεύουν το Αζερβαϊτζάν τους τελευταίους μήνες με πυρομαχικά και άλλα αμυντικά συστήματα, Ιταλία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία. Άλλα κράτη της Ευρώπης επίσης, όπως είναι για παράδειγμα η Σερβία, φυσικά το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο είναι ίσως ο στενότερος σύμμαχος μαζί με την Ουγγαρία των Αζερβαϊτζανών στη Δύση, είναι η ενεργειακή εξάρτηση που είπατε, η οποία δεν είναι απόλυτη. Δηλαδή η ενέργεια που φτάνει στην Ευρώπη από το Αζερβαϊτζάν είναι μικρή, αν θέλετε, ποσοτικά. Ωστόσο, είναι ένα μέτρο για τη μείωση της εξάρτησης στο ρωσικό αέριο, και αυτό είναι μύθος, διότι γνωρίζουμε πλέον ότι οι Αζερβαϊτζανοί παίρνουν ρωσικό αέριο και το εξαγάγουν στην Ευρώπη, το ρωσικό αυτό αέριο, το βαφτίζουν, σωστά, το βαφτίζοντας το αζερικό. Όμως υπάρχουν οι προοπτικές το Αζερβαϊτζάν να αποτελέσει ένας σημαντικός ενδιάμεσος σταθμός για να φτάσει ενέργεια, φυσικό αέριο και πετρέλαιο από την Κεντρική Ασία, από τα πάμπλουτα σε ορυκτό πλούτο κράτη της Κεντρικής Ασίας. Για τους ακροατές σας εννοώ το Καζακστάν, το Ουσμπεκιστάν, το Τουρκμενιστάν, όλα αυτά τα στάν που ήταν στην Σοβιετική Ένωση, είναι ανεξάρτητα τώρα και βρίσκονται στην Κεντρική Ασία. Να αποτελέσει λοιπόν το Αζερβαϊτζάν ενδιάμεσο σταθμό, ώστε να μεταφερθεί πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τα κράτη αυτά προς την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, μέσω των υφιστάμενων αγωγών, έτσι, του ΤΑΝΑΠ κλπ. Επομένως, πράγματι υπάρχει μια σημαντική παράμετρος που πρέπει να λάβουμε υπόψη, ότι το Αζερβαϊτζάν είναι σημαντικό γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά, και όχι μόνο για την Ευρώπη, αλλά και για τη Ρωσία. Ήδη τελειώνει ο εμπορικός διάδρομος που θα συνδέει την Ρωσία με την Ινδία, ανερχόμενη δύναμη μέσω του Ιράν και του Αζερβαϊτζάν, και φυσικά μέσα από το Αζερβαϊτζάν περνάει ο μεσαίος διάδρομος του νέου δρόμου του Μεταξιού, που είναι εξαιρετικά σημαντικός τόσο για την Ευρώπη αλλά κυρίως για την Κίνα. Μάλιστα. Από την άλλη, το Αζερβαϊτζάν έχει αγαστές σχέσεις με το Ισραήλ. Το καλύτερο λόμπινγκ εκατομμυρίων ευρώ στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο είναι αζερβαϊτζανικό, να τα πούμε όλα. Άρα για την Αρμενία τι μένει? Με αυτό θέλω να κλείσουμε, 109 χρόνια μετά, γιατί και ο κύριος Πασινιάν δεν του βγαίνει ούτε οι πολλές κόνξες με τους Ρώσους, ούτε οι πολλές αγκαλιές με τους Δυτικούς. Στην ουσία οι Αρμένοι έχουν μείνει μόνοι τους. Καλό θα ήταν γενικώς να είμαστε αισιόδοξοι, όμως έτσι πως έχουν τα πράγματα σήμερα, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε,
δεν μπορούμε να είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Όπως πολύ σωστά είπατε, η Αρμενία είναι μόνη της. Δεν έχει αληθινούς συμμάχους αυτή τη στιγμή. Ο βασικός της αντίπαλος και αυτός που απειλεί την υπόστασή της, δηλαδή το Αζερβαϊτζάν, είναι σημαντικό για όλους τους μεγάλους παίκτες, ερυθριακούς αλλά και διεθνείς. Η ίδια η Αρμενία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με το δημογραφικό, μια κρίση ταυτότητας μετά την απώλεια του Αρτσάχ, μια προσφυγική κρίση η οποία δεν έχει επιληθεί. Δεν υπάρχουν προς παρόν οικονομικά προβλήματα, υπάρχει μια φούσκα, μια οικονομική ανάπτυξη η οποία όμως θα καταρρεύσει, διότι παρακάμπτονται οι κυρώσεις, οι δυτικές, η Ρωσία. Εν πάση περιπτώσει είναι μεγάλη ιστορία. Όμως το μέλλον είναι αβέβαιο. Από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση, η αρμενική, έχει αποφασίσει να κάνει παραχωρήσεις μονομερείς, όχι αμοιβαίους συμβιβασμούς. Αυτό, αν θέλετε, είναι καταστροφικό για την Αρμενία. Θα είναι ένα πολύ σημαντικό μάθημα για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Ότι όταν κάνεις μονομερείς παραχωρήσεις, χωρίς να ζητάς ανταλλάγματα, ο απέναντι θα ζητάει όλο και περισσότερα, ταυτόχρονα θα σε απειλεί. Και θα ήθελα να κλείσω με αυτό, διότι δεν πάβουμε να απευθυνόμαστε στο ελληνικό ακροατήριο, στους Έλληνες πολίτες, ότι γι' αυτό είναι σημαντικό να παρακολουθούμε τι συμβαίνει στην Αρμενία, όχι μόνο επειδή μας ενδιαφέρει, διότι το Αζερβαϊτζάν και η Τουρκία παίζουν τα δικά τους παιχνίδια και με το ψευδοκράτος κλπ. Αλλά διότι πρέπει να πάρουμε και εμείς μαθήματα εδώ στην Ελλάδα και να δούμε ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια πολιτική μονομερών παραχωρήσεων, διότι αυτό θα οδηγήσει σε ένα φαύλο κύκλο που ο άλλος θα ζητάει χωρίς να δίνει και από πάνω θα σε απειλεί κιόλας. Νομίζω ότι η καλύτερη επίλογο με αυτό τον παραλληλισμό που κάνατε για την πορεία, τη δύσκολη πορεία στο μέλλον της Αρμενίας, αλλά και για το τι συμβαίνει με τον ελληνισμό, δεν θα μπορούσε να υπάρχει. 109 χρόνια μετά την έναρξη της τραγωδίας για μια εθνότητα, η οποία, καλά το είπατε, μπολιάστηκε σε άλλες χώρες, σε άλλες κοινωνίες, αλλά η αλήθεια είναι ότι η απόγονη, το σαράκι υπάρχει. Πάντα. Κύριε Μενεσιάν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλή σας ημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.